Ηλίας Κούλης. Χωματουργικές εργασίες παντός τύπου. Κατεδαφίσεις, αδρανή υλικά. Το μηχανάκι που οδηγούσε κύλησε για απόσταση περίπου 30 μέτρων και εκείνος σηκώθηκε με μερικές μόνο γρατσουνιές. Ούτε ο ίδιος δεν πίστευε ότι πραγματικά βγήκε σώος και αυλαβής από αυτό το τροχαίο. Το ατύχημα συνέβη στην Ελευθερίου Βενιζέλου, λίγο μετά το Κάρνα, στην Κάθοδο. Ο οδηγός ενός δικύκλου έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε και σε ένα άλλο όχημα και στη συνέχεια στην κυριολεξία πήρε 10 τούμπες. Το μόνο που έπαθε, να σκιστούν τα ρούχα του και κάποιες αμοιχές στα χέρια και τα πόδια. Ήταν σώος και αυλαβής. 10 τούμπες. Από Άγιο έζησε το παλικάρι. Ναι. Εξετράπη της πορείας του με το δίκυκλο, είχε Άγιο. Πόσα μέτρα δηλαδή κυλούσε? 20 μέτρα. Με τούμπες. Ναι. Και δεν πάθει τίποτα. Είχε Άγιο το μόνο παλικάρι. Γρατσουνιές. Μόνο γρατσουνιές. Επί τόπου έφτασε και τον αγγλικό της τροχέας για τα περαιτέρω. Το μηχανάκι υπέστη λίγες ζημιές. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.